έχουμε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα που φιλοξενούμε δύο κυρίους, οι οποίοι αποτελούν όμως παραδείγματα, παραδείγματα ζωής. Και ο Γιώργος Μημίκος μας τους έφερε. Καλησπέρα στον Γιώργο αρχικά. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να καλησπέρασουμε όμως και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Ακριβώς. Έχουμε μεγάλη χαρά απόψε, γιατί όντως παίρνουμε και εμείς παραδείγματα από τέτοιους ανθρώπους. Όλος ο κόσμος παίρνει. Να καλησπέρασουμε με μεγάλη χαρά τον Γιώργο τον Αφορδακό. Τον σπουδαίο πραγματικά αθλητή και όχι μόνο που έχει βγάλει η Κρήτη και δει η Ανατολική Κρήτη. Και παράλληλα να καλησπερίσουμε και τον γυρεότερο που πήρε μέρος σε αυτό το μαραθώνιο, σε αυτό το Rank Greece, να το πω σωστά χθες. Γιατί και οι δύο πήραν μέρος στο Rank Greece. Τον κύριο Νικολάου Κωνσταντίνο. Καλώς ήρθατε, κύριε Νικολάου. Καλώς ήρθατε και εσείς. Ευχαριστούμε. Και δεν ξέρω από πού να αρχίσω με αυτούς τους καλεσμένους σήμερα και τι να πρωτοπώ. Ό,τι και να πούμε, νομίζω ότι θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον. Έτσι, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το ξετυλίγουμε. Πρέπει το να κουβάρι. Σου πω ότι ο Γιώργος ο Αφορδακός, μας είπε ο ίδιος, θα μας πει και τώρα βεβαίως, έτρεξε μετά από 12 χρόνια που είχε σταματήσει από αυτούς τους αγώνες. Αλλά το Rank Greece είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που πραγματικά κατάφερε να πείσει η διοργάνωση τέτοιους ανθρώπους να επιστρέψουν στο δρομικό κίνημα. Και πώς βιώσατε μετά από τόσα χρόνια λοιπόν που τρέξατε ξανά? Εγώ και το διάστημα που απέχω 12 χρόνια ουσιαστικά κάνω νοητική προπόνηση. Δηλαδή πάντα έχω στο μυαλό μου αυτά που έκανα 30 χρόνια. Αισθάνομαι πολύ όμορφα και ένας λόγος που θέλω να ξαναγυρίσω είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ. Ήταν τρόπο ζωής. Και κάτι που είναι τρόπο ζωής δεν μπορείς να το ξεχάσεις εύκολα. Από πόσο χρόνο είστε? Ξεκίνησα σχετικά μεγάλος. Μεγάλος. Τελευταία χρονιά που τελείωνα το εξατάξιο γυμνάσιο, τυχαία διακρίθηκα στους σχολικούς αγώνες. Δηλαδή από το 76, 77-6 Οκτωβρίου ήρθα στον Όφι και το 78, 6 μήνες μετά που ήρθα στον Όφι, δηλαδή 4-6 Απριλίου, που γινόταν τότε σταθερά ο Ολυμπιακός Μαραθώνιος, έτρεξα πρώτη φορά μαραθώνιο, δηλαδή στους 6 μήνες αθλητής. Τι σας έκανε να... Τι αγαπήσατε στο τρέξιμο, τι σας κινητοποίησε? Είπα ότι ασχολήθηκα τυχαία και δεν μπορούσα ποτέ να υπολογίσω το τι μεγαλείο κρύβει αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια. Μόνο όποιος το κάνει μπορεί να το... και το βιώσει μπορεί να το καταλάβει. Το βγάλαμε πάντως το δεκάρι χθες, έστω και με λίγη δυσκολία σχετικά. Περισσότερο είχα πρόβλημα με τα παπούτσια που τα είχα απάτητα. Δηλαδή δεν είχα πάρει τη φόρμα του ποδιού μου. Αλλά εφόσον έκανε το ξεκίνημα, τώρα ξαναμπαίνω κανονικά. Μπράβο. Και να πάμε και στον κύριο Νικολάου. Να πάμε και στον κύριο Νικολάου. Ο οποίος χθες, Νικολέτα, πρέπει να σου πω ότι ήρθε και με βρήκε στο στάδιο και μου λέει: εγώ θέλω μόνο να μιλήσω για να περάσω μηνύματα και όχι για να φανώ. Και το είπε πολύ αυθόρμητα και πραγματικά έτσι είναι, κύριε Νικολάου. Έτσι ακριβώς. Είσαστε 83 ετών. Είμαι του 1936, 27 Φλεβάρι. Έχω μεγαλώσει στη Λαγία Βαρβάρα Ηρακλείου. Η μητέρα μου είναι Ανοζιανή. Ο πατέρας μου, τον Νικολάου, ήταν από το Αίγιο, τον οποίο δεν τον γνώρισα, λόγω κατοχής. Το χάσατε στην κατοχή. Ναι, δεν τον γνώρισα τον πατέρα μου καθόλου. Αλλά κι εσείς βγήκατε από το σπίτι από μικρός με την αγωνία αυτή, με την ανησυχία του αθλητισμού. Εγώ από μικρός αθλούμαι, δεν έχω κατήσει ένα τσιγάρο στη ζωή μου. Στο στρατό ήμουν αθλητής, έχω υπηρετήσει στην Τρίπολη και συνέχισα. Και κάνετε και ποδηλασία και ορειβασία. Ναι, είμαι στον ποδηλατικό σύλλογο Αγίου Νικολάου και στον ορειβατικό. Και είμαι ο μεγαλύτερος στον ορειβατικό πάλι σε ηλικία. Στο Rank Greece ποιο συμμετείχατε, στα 5 ή στα 10 χιλιόμετρα? Στα 5. Στα 5 χιλιόμετρα. Και τη, όχι πέρυσι, στην προηγούμενη χρονιά πέρυσι, που έγινε το τέρμα στις Τρεις Καμάρες, με βράβευσε ο αντιπεριφερειάρχης, ο Κοκιανάκης, πώς λέγεται. Ο κύριος Κουκιαδάκης. Κουκιαδάκης. Με τον Κουκιαδάκη τρέξαμε και στο Αρκαλοχώρι μαζί. Το οποίο το μετάλλιο μου το είχε δώσει ο Δεσπότης, θυμάμαι τότε. Και πώς νιώθετε που βλέπετε δίπλα σας να τρέχουν και μικρά παιδιά, οικογένειες με τα καρότσια, με τα μωρά? Εγώ, τι σας δημιουργεί εγώ αυτή η εικόνα? Εγώ μέχρι που παραξηγούμε, ας πούμε, προκαλώ τα παιδιά και τους γονείς, ας πούμε, γιατί εγώ από τις 7 η ώρα το πρωί αρχίζω και τρέχω και μετά κάνω ποδήλατο όλη μέρα. Κάθε μέρα το κάνω. Κάθε αυτό. Μέρα. Κάθε μέρα. Μπράβο. Κάθε μέρα. Αφού πάω Ιεράπετρα και γυρίζω με ποδήλατο.
Τώρα, αυτή την εποχή. Τώρα, ναι, τώρα. Ναι. Καθημερινώς, δεν κάνω τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν ρωτήσετε στον Άγιο Νικόλαο. Αγίου Νικόλαο, η Ιεράπετρα, κάνετε τη διαδρομή αυτή. Την κάνω και τη διαδρομή αυτή, Αγίου Νικόλαο. Και τώρα έχω ένα σχέδιο το οποίο θα το ακούσει ο γιος μου και θα με κυνηγήσει. Ο γιος μου είναι γιατρός στον Άγιο Νικόλαο και είναι και μια φίρμα. Δεύτερη φορά έρχομαι στο στούντιο σας. Όταν πρώτο ήρθε, είχε κάνει μια εκπομπή εδώ σε εσάς. Και αποφασίζω ότι θέλω να πάω στα Χανιά με το ποδήλατο. Εγώ αποφασίζω να κάνω διατροφή. Αυτό το ανακοινώνετε τώρα, ότι θέλετε να το κάνετε. Τώρα το ανακοινώνω, ναι. Είστε αποφασισμένος. Ναι, ναι. Μου φαίνεται εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ, αν ήμουν παιδί σας, θα ανησυχούσα. Τι σας λένε, γιατί υπόψη ότι έχω κάνει και bypass. Δεν το βάζετε πριν κάτω. 10 χρόνια. Ο γιος που είναι γιατρός, μήπως έχει διαφορετική άποψη όμως. Κοιτάξτε, από τη δικιά του πλευρά έχει λίγο δίκιο, αλλά εγώ ασκούμαι, δεν το κάνω ότι από πάλι καροσύνη. Εγώ δηλαδή, αν ρωτήσω τον Νικόλα, με ξέρουν τα μικρά παιδιά. Μας σχολιάσει ο κύριος Αφορδακός, γιατί αυτό που λέει εδώ ο κύριος Νικολάου είναι κάτι δύσκολο, επειδή είσαστε πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο, κύριε Αφορδακέ. Αυτό που λέει ο κύριος Νικολάου σίγουρα θέλει βέβαια πρώτα κάποιες εξετάσεις, κάποια, όσο και αν έχει τη λοιπόν, θέληση. Για να τρέχει τόσα χρόνια. Σημαίνει ότι έχει μια καρδιά και έχει σωματικά προσόντα που ανταπεξέρχονται σε αυτό που κάνεις. Σε αυτό που φαίνεται δύσκολο σε εσάς. Ναι. Σε εμάς που το έχουμε συνηθίσει, είναι όπως η καθημερινότητα η δική σας. Όπως περπατάτε εσείς και το θεωρείτε φυσιολογικό, το ίδιο θεωρούμε εμείς φυσιολογικό να κάνουμε μαραθώνιο ή να κάνουμε και υπερμαραθώνιο. Σε εμάς φαίνεται απίστευτο. 60-70 χιλιόμετρα. Ναι. Είναι περισσότερο το πρόβλημα, όχι σωματικό, είναι ψυχολογικό. Ψυχολογικό. Όταν ψυχολογικά χωνέψεις αυτό που πας να κάνεις, το έχεις κάνει. Είναι αυτό που λέμε να το λέει η καρδιά σου. Άμα το λέει η καρδιά σου, θα το κάνεις. Είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Βέβαια. Εσείς έχετε τρέξει και μεγαλύτερες αποστάσεις κι εσείς από το μαραθώνιο. Έχω τρέξει μία φορά 65 χιλιόμετρα Ολυμπιακό στάδιο, στήλες Ολυμπίου Διός. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα πάνω από μαραθώνιο και ομολογουμένως έπρεπε να πάω συγκρατημένα. Γιατί μου προκαλούσε κάποιο δέο, λέω, έχω συνηθίσει ένα αριθμό μέχρι τα 42, στο 65 είναι σαν ένα 1,5 μαραθώνιος. Πήγα λοιπόν συγκρατημένα μέχρι τα 25. Από τα 25 μέχρι τα 65, στα επόμενα 40 χιλιόμετρα, αυτός που πήγαινε μπροστά είχαμε διαφορά 37 λεπτά. Και το σημαντικό, είχα κάνει πέρασμα εκείνη τη μέρα για το μαραθώνιο 2 ώρες 37, δηλαδή το ρεκόρ που έχουν πολλοί από τους συναθλητές μου σε σκέτο μαραθώνιο. Έκανα στα 65 χιλιόμετρα, δηλαδή Άγιο Νικόλαο Ηράκλειο, 4 ώρες και 7 λεπτά. Mm-hmm. Εκπληκτικές. 3.37 περίπου, μέσω όρο, αν δεν κάνω λάθος, είχα βγάλει στο χιλιόμετρο. Mm-hmm. Τρία πρώτα, 37 δεύτερα. Τι συμβουλεύετε τους νέους, κύριε Νικολάου, τι συμβουλεύετε τους νέους οι οποίοι ενδεχομένως να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να το βάζουν κάτω, να μην αντέχουν? Είναι και δύσκολη η καθημερινότητα, αλλά καταλήγουμε. Έχω προσωπικό πρόβλημα, επειδή έχω πολύ άγχος για τον αθλητισμό και επειδή η Νεάπολη. Ναι, ναι, ναι. Επειδή η Νεάπολη έχει ποδηλατικό σύλλογο, το οποίο έτυχε, ας πούμε, ένας ποδηλάτης αθλητής Χανιώτης. Είχε παντρευτεί στη Νεάπολη και είχε ανοίξει ποδηλατάδικο και είχε οργανώσει όλα τα παιδιά. Και ενώ εμείς είμαστε δεκαπλάσια σε παιδιά, ο Άγιος Νικόλαος, είμαστε 100 χρόνια πίσω. Δεν μπορούμε να συντρώσουμε τα παιδιά, γιατί είναι πολλοί εκεί και όπου ανακατεύονται πολλοί, λέει, ας γίνει αξιμερώσει. Έχουμε χαθεί λίγο στην καθημερινότητά μας, πιστεύετε, στους καναπέδες μας, στους υπολογιστές μας. Ναι, εγώ ήθελα, ας πούμε, να βρεθεί τρόπος για να προκαλέσουμε τους γονείς, ας πούμε, ενώ έχουν τόσα παιδιά και δεν ασχολούνται με τίποτα, τουλάχιστον με τα ποδήλατα τουλάχιστον. Mm. Ενώ έχουμε τόσα παιδιά, ας πούμε, εκεί πέρα. Ενώ η Νεάπολη που την έχει οργανώσει αυτός ο Χανιώτης, έχει πάει πολύ μπροστά και συμμετέχει σε όλους τους αγώνες τους πανελλαδικούς. Θέλετε να προσθέσετε και εσείς κάτι? Ναι, πρέπει να συμπληρώσω κάτι, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι θαύμα. Το 1984 πήγα στο μαραθώνιο του Δουβλίνου και είχε συμμετοχή 4.500. Και μου φαινόταν κάτι το ασύλληπτο.
Πιο μπροστά βέβαια ο Μαραθώνιος του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης, 100 χρόνια πριν είχαν ξεπεραστεί κατά πολύ τα νούμερα αυτά. Δεν περίμενα ποτέ, δηλαδή πριν από 20 χρόνια περίπου, ότι θα φτάναμε σε επίπεδο στην Ελλάδα και στην Κρήτη, και αναφέρομαι στην Κρήτη, εάν πιάσαμε το καλεντάρι των αγώνων που διοργανώνονται αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις κενό Σαββατοκύριακο. Μα χθες το Ραγκρίς. Και να δούμε και, και εικόνες από το Ραγκρίς. 4.500 συμμετοχή. 4.782. Δηλαδή μετά από δείτε 30 εδώ, παιδιά, χρόνια. Κοντά 1.000 παιδιά. Εδώ οι ενήλικες. Ναι, οι ενήλικες είναι αυτοί ή τα παιδιά. Δεν βλέπω. Όχι, καλά. Τώρα είναι... Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα είναι παιδιά. Ακόμα. Είναι η έναρξη στα παιδιά. 999 δηλαδή. 1.000 ουσιαστικά. 1.000 παιδιά. Πόσος κόσμος. Τι μεγάλη γιορτή. Νομίζω ότι η συμμετοχή χθεσινή ήταν το κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράξενο. Και μπράβο, Νικολέτα, πρέπει να το πω και το λέω ειλικρινά. Στα σούπερ μάρκετ Χαρκιαδάκης έβαλαν τη σφραγίδα τους. Διότι κάναμε και ρεπορτάζ και από ό,τι είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι, μέσα από τα σούπερ μάρκετ είχαν πάρει κουπόνια συμμετοχής. Και έπαιξε ρόλο αυτό στο να αυξηθούν οι συμμετοχές. Και έχει το δικό του συμβολισμό ότι μια κριτική εταιρεία στηρίζει το Run Greece Ηράκλειο, στηρίζει κάτι που γίνεται στον τόπο της, να ταξιδέψει το μήνυμα σε ολόκληρη την Κρήτη, το μήνυμα του αθλητισμού που είναι υγεία. Που μας προσφέρει όλα αυτά τα ωραία και έχει και κοινωνικό μήνυμα. Στηρίχθηκαν και τα παιδικά χωριά SOS Κρήτης. Ακριβώς. Πολλά τα μηνύματα. Πολύ, πολύ. Είμαστε πάντως τυχεροί που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Έτσι και είναι, δεν βέβαια. Ξέρω τι να πρωτοπώ, αλλά δεν μπορώ να μην πω για τον κύριο Αφορδακό ότι έχει φτιάξει στην Κριτσά, στο χωριό του, ένα μουσείο με βότανα και φυτά άγρια της κριτικής φύσης. Με τα σπανιότερα φυτά της Κρήτης, περίπου τα 200 ενδημικά. Και από εκεί και μετά, επειδή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, στηρίζουν περισσότερο στα παιδιά που έρχονται από τα σχολεία, σχεδόν όλες οι κατηγορίες των φυτών που χρησιμοποιεί ο κόσμος στην καθημερινή ζωή στην Κρήτη. Το πιο σπάνιο που έχετε? Σπάνιο όσον αφορά τα ενδημικά, δεν είναι ένα, είναι αρκετά. Πολλά. Γιατί αυτά τα 200 δεν υπάρχουν σε άλλο σημείο του κόσμου. Μπράβο. Κάποια τα βρίσκατε, τα βλέπατε και όταν τρέχατε σε διαδρομές. Έχω την τύχη να μην έχω αυτοκίνητο, να μην οδηγώ, να κυκλοφορώ είτε με την ελευθερία που κάνει τον οδηγό και εγώ παρατηρώ τα πάντα, είτε με το λεωφορείο. Θα σας φανεί περίεργο ότι πολλά σπάνια φυτά τα ξέρω κατά μήκος της Εθνικής Οδού, όπως κυκλοφορώ με το λεωφορείο μέσα από το τζάμι, εντοπίζω τα φυτά, τα οποία βέβαια τα έχω μάθει απ' έξω και να κατά με λατινικές ονομασίες και σιγά σιγά όπου υπάρχουν λαϊκές ονομασίες της Κρήτης είναι όλα γνωστά και σας προσκαλώ να έρθετε καμιά μέρα στο μουσείο. Θα έρθουμε και θα έρθουμε και με κάμερα. Ο Λευτέρος ο Κουμαντάκης πάνω στο κοντρόλ ακούει. Θα έρθουμε με κάμερα και θα τα δείξουμε όλα να μας ξεναγήσετε. Και να είστε έτοιμοι να κάνετε ό,τι κάνουν τα παιδιά που έρχονται και οι σύλλογοι που έρχονται. Δηλαδή? Να μπούμε να περπατήσουμε ένα κομμάτι από το φαράγγι που είναι η είσοδός του 500 μέτρα από το μουσείο. Λευτέρη, κάτσε εσύ, εγώ θα πάω. Εντάξει. Εγώ πάλι θα πάω στο μουσείο και μετά έχει κάτι ωραία ταβερνάκια η Κριτσά. Συγγνώμη τώρα. Βιάζεσαι. Όποιος έρθει στο μουσείο, μπαίνει στο φαράγγι. Είναι κάτι, είναι μια εμπειρία μοναδική. Κύριε Νικολάου, κι εσείς μια ζωή θα τρέχετε? Βεβαίως. Δεν το βάζετε κάτω όσο πάει? Αφού είσαι γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα δημοσιογράφων στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Και επειδή εγώ δεχτήκανε να λάβω μέρος, ο μοναδικός, ας πούμε, λόγω ηλικίας, με βραβέψανε, μου δώσανε μετάλλιο και με έχουν καλέσει τη Φρακούρτη να πάω να λάβω μέρος που θα γίνει 30 χιλιόμετρα διαδρομή. Και το σκέφτεστε να πάτε στη Γερμανία? Θα πάω. Θα πάτε. Θα πάω στη Φρακούρτη. Με έχουν καλέσει ο Παγκόσμιος Σύλλογος Δημοσιογράφων. Μπράβο σας. Τότε βγήκε η Γερμανίδα και μια Γαλλίδα βγήκαν πρώτες. Πρώτη και δεύτερη. Στην Νάπολη έγινε ο τερματισμός και η απονομή. Εμείς βλέπουμε και τη φωτογραφία από τον τερματισμό, έτσι. Με τον κύριο Νικολάου. Τον κύριο Νικολάου. Αμέσως μετά τον τερματισμό. Είχαν τελειώσει τα φανελάκια, τι εγώ πήγα τελευταία. Κάνατε αισθητή την παρουσία σα. Πήρατε αριθμό συμμετοχή. Πήρατε αριθμό συμμετοχή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε αυτό το κύμα, σε αυτό τον αθλητισμό. Αν δεν πω μια τελευταία κουβέντα. Ναι, βεβαίως. Αυτοί που αξίζουν περισσότερο τον έπαινο είναι ανθρώποι.
όπως ο κύριος Νικολάου που στα 83 του δίνει μαθήματα το τι σημαίνει ποιότητα ζωής και το τι σημαίνει αγώνας, ανθρώποι οι οποίοι δεν έχουν τη... Μία από τις φορές που έχω τρέξει 60 φορές μαραθώνιο, μία φορά το 2005 που με κάλεσε η αστυνομία πάνω για να συμμετέχω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Team Essential, μπήκα στον αγώνα, δεν θέλω να εγκαταλείπω ποτέ, εντελώς απροπόνητος όπως χθες, και έκανα 5 ώρες και 12 λεπτά μπροστά στο 2.17 που έχω επίδοση. Εάν θυμούμε ένα μαραθώνιο πιο πολύ από όλους, από τους 60, θυμούμε αυτόν. Μπράβο. Γιατί πηγαίνοντας στις τελευταίες θέσεις, είδα τον αγώνα που, που πραγματικά καταβάλλουν αυτοί που δεν έχουν τις δυνατότητες. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν μεγάλη χαρά μας που ήσασταν εδώ και σας ευχαριστούμε θερμά. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλά.